ότι είναι παράνομος. Το πρώτο. Ατήρησαν όλο τον νόμο. Και όταν ήρθε να βαπτιστεί, προηγουμένως ο Ιωάννης, ο πρόδρομος, του είπε ο Θεός, του μίλησε ο Θεός και του λέει, σε εκείνον που θα δεις να κατέβει το Πνεύμα του Άγιον και να σκηνώσει μέσα του, αυτός είναι ο Υιός μου. Δεν τον γνώριζε ο Ιωάννης. Δεν τον είδε ο Ιωάννης. Αλλά την ημέρα της βαπτίσεως του, είδε το Άγιον Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει μέσα στο Χριστό. Όχι να φύγει. Γι' αυτό είπεν ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Αυτός σηκώνει όλη την αμαρτία του κόσμου. Αδερφοί μου, αν είχαμε τη δύναμη να κατέβουμε στον Άδη και να δούμε εκείνους τους κολλασμένους και τους ερωτούσαμε, τι θέλετε να σας δώσουμε? Όλοι με ένα στόμα θα άνοιγαν το στόμα τους και θα έλεγα ένα λεπτό μόνο να δούμε το φως και να πούμε Κύριε ελέησον. Μπορούμε να φανταστούμε τι είναι η κόλαση? Ένα λεπτό μονάχα να δούμε φως και το άλλο το οποίο θα πούμε Κύριε ελέησον. Να πούμε ένα Κύριε ελέησον. Τόση μεγάλη είναι η τιμωρία της κολάσεως. Τόσο μεγάλο είναι το κακό το οποίο περιμένει τον αμετανόητον άνθρωπο. Αλλά να φύγουμε από εδώ να δούμε το δεύτερο. Γιατί στον Ιορδάνη πήγαινε ο Χριστός να βαπτιστεί? Εκεί, παιδάκια μου, ήταν ο θρόνος του διαβόλου, παρακαλώ. Ο θρόνος του διαβόλου ήταν εκεί στον Ιορδάνη ποταμό. Γι' αυτό επάντησε ο Χριστός μας πάνω στο κεφάλι του και το συνέτριψε. Τη Μεγάλη Πέμπτη δεν λέμε σήμερον γκρεμάται επί ξύλων. Σήμερον ο Υιός της Παρθένου σήκωσε την αμαρτία από τον Αδάμ εις τον Ιορδάνη ποταμό. Αν θυμηθείτε εκείνα τα λόγια της Μεγάλης Πέμπτης, μας παρουσιάζει ακριβώς τον Χριστό ότι συνέτριψε τον διάβολο που ήταν εμφολιασμένος μέσα στο νερό του Ιορδάνου. Ένα τρίτο. Εκεί που λέμε, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσε τον Αδάμ. Εν Ιορδάνη ελευθερώσε τον Αδάμ. Σύγχρονο κρεμάται επί ξύλου μέσα στο στίχο αυτό που λέω. Η αίθουσα είναι η αίθουσα. Και αόρατος. Έχει δυο τα οποία μας κυνηγά με αυτά τα δύο. Δύο πράγματα έχει. Το πρώτο είναι ότι είναι αόρατος και το δεύτερο είναι ότι πλανά τον άνθρωπο. Είναι παμπόνερος. Παμπόνερος. Δηλαδή όλη την πονηρία την οποία δύναται ο άνθρωπος να φανταστεί την έχει ο διάβολος. Είναι πονηρό πνεύμα λέει. Γι' αυτό θέλησε να ανέβει πάνω από το θρόνο του Θεού και έπεσε, λέγει, ως αστραπή εκ του ουρανού. Και έκτοτε εμοιράστηκε σε τρία στρατόπεδα. Έναν μεταξύ ουρανού και αέρος, δεύτερον επί της γης και τρίτον στην κόλαση. Μεταξύ ουρανού και γης εμποδίζει τα ψυχά να ανέβουν στο θρόνο του Θεού. Αν έχετε προσέξει εκείνη την ωραιοτάτη παράσταση του Ιωάννου της Κλίμακος, θα δείτε ότι αναβαίνουν οι ψυχές και εκείνοι τα στραφούν κάτω. Και εμείς να παρακαλούμε στην προσευχή μας
πάντοτε να λέμε «Θεέ μου, ποιήσον ανεμπόδιστον την άδωνοδό μου εις τον χρόνο σου». Να μην φανερωθεί να μας εμποδίσει που θα ανεβούμε στον χρόνο σου. Να έρθουμε να προσκυνήσουμε τους ακράντους σου πόδας, τους ημάς εκ της πλάνης ελευθερώσαντας. Διότι ο Κύριος μας έγινε ένα άνθρωπος για να μας ελευθερώσει από τον διάβολο. Ώστε έχουμε τώρα λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει και έναν άλλο, ότι ο Ιορδάνης τη στιγμή που επάντησε ο Χριστός μας μέσα στο νερό, εστράφει στα πίσω. Φοβερό πράγμα. Δηλαδή, όχι φυσιολογικό, υπέρ την φύση. Εστράφει στα πίσω. Τα όρη εσκύρτησαν, λέει, του Ιησού Βαπτιστέντος. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος λέει, έτρεμε να αγγίσει το χέρι του πάνω στην κορυφή του Δεσπότου. Ένα άλλο το οποίο υπάρχει εκεί είναι ότι όλοι οι οποίοι βαπτίζονται έμειναν μέσα στο νερό και εξομολογούντο τα αμαρτίας του. Έμειναν μέσα στο νερό, δεν έφευγαν. Ενώ ο Χριστός μας μόλις λέγει τον εβάπτισε ο Ιορδάνης, αμέσως έβγαινε. Γιατί δεν είχε αμαρτία. Δεν είχε αμαρτία. Δεν είχε αμαρτία. Ευθέως λέγει εξήλθεν εκ του ύδατος. Και τότε εφάνηκε η Αγία Τριάδα για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη. Ο πατήρ, ο οποίος εμίλησε ενώ το σαστήν ο γιος μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, το Πνεύμα του Άγιου και ο Χριστός. Έκανα Σάββα, έχω τύχει ακριβώς στο σημείο που βαπτίστηκε ο Κύριος και είδα το νερό που γύρναγε πίσω. Υπάρχει και ένα είδο ψαριού μέσα. Ο Γουλιανός. Ναι, μέσα στο Ιορδάνη υπάρχει ένα είδος ψάρι που είναι βαπτισμένος ο Χριστός μας πάνω στο κεφαλάκι του ψαριού. Και το κρατούν όποιος το βρει, το κρατάει μέσα στο σπίτι του και είναι ευλογία πολύ μεγάλη. Τελειώσαμε με αυτό. Είπαμε ότι ο διάβολος είναι φθονερός. Ευθόνησε τον άνθρωπο. Μέσα στο παράδεισο υπήρχε ένας άνθρωπος. Ο Αδάμ. Τον ευθόνησε και δεν ήθελε να μείνει μέσα στον παράδεισο. Όταν ο Θεός του έδωσε την Εύα, τότε βρήκε την ευκαιρία του αδυνάτου σημείου. Κάθε μία γυναίκα έχει όχι σταθερά γνώμη, αλλά να κυματίζει όπως το κύμα. Άλλοτε ναι και άλλοτε όχι. Δεν έχει σταθερότητα. Γι' αυτό εκυνήγησε ο διάβολος το ασταθές μέρος, το οποίο ο Απόστολος Παύλος είπε ότι είναι σκεύος, λέγει, το οποίο είναι εύθραστο η γυναίκα. Πάντοτε την κυνηγά εξωπίσω. Να σας πω ένα παράδειγμα για να δείτε. Στην Ασσυρία υπήρχε ένας βασιλιάς ο οποίος ονομαζόταν Νίνος. Ο Νίνος αυτός είχε μία γυναίκα η οποία ονομαζόταν Σεμίραμις. Σεμίραμις. Αυτή η Σεμίραμις μπήκε μέσα της ο διάβολος και ήθελε να εκδικηθεί τον άντρα. Και άρχισε να πει με τα δάκρυα της γυναικός, τα κροκοδίλια δάκρυα, με τις παρακλήσεις της, με τα γονατίσματα μπροστά του, άντρα μου να με αφήσει να κυβερνήσω μία ημέρα. Γυναίκα, τι ζητάς? Αυτό που ζητάς δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ εγώ να σου δώσω το βασίλειό μου να το κυβερνήσεις εσύ μία ημέρα. Εκείνη συνεχίζει και με τα δάκρυά της τον πείθει και του λέει μία ώρα. Άφησε με μία ώρα να κυβερνήσω. Εκείνος επίστηκε και βγάζει το δαχτυλίδι το βασιλικό, βγάζει τη σφραγίδα, τη σταδίδι, κατεβαίνει από την καρέκλα και ανεβαίνει σε μοίρανες. Μόλις ανέβηκε και πήρε τα σκύπτρα του βασιλείου, βγάζει την πρώτη διαταγή. Συλλάβετε τον άντρα μου και σφάξετε τον μπροστά μου. Ούτω και έγινε.
Αυτό όμως έχει βαθιά έννοια. Αυτό που κάνει ο διάβολος δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Κάνε το. Δεν είναι τίποτα. Τόσοι άντε το κάνουν, γιατί δεν το κάνεις εσύ. Και αγωνιά ο διάβολος. Και σφυρίζει ο διάβολος. Και λέγει ο διάβολος. Και πράττει ο διάβολος. Και έρχεται στο έργο ο άνθρωπος, ο οποίος του ακούει του διαβόλου, να πέσει στην παγίδα του και να τον κυριεύσει. Όπως σε μοίρανες, κυρίευσε το βασίλειο του νήμου. Φθόνος λοιπόν ο διάβολος, φθόνος στην Εύα, την οποία είδε ότι ήταν το αδύνατο μέρος, και ο Θεός είπε ότι όλα τα δέντρα του παραδείσου είναι δικά σας. Τούτο το δέντρο ούτε θα το πλησιάσετε, ούτε θα φάγεται από τον καρπόν αυτό το δέντρο. Ο διάβολος όμως τι έκανε. Έχει μία ασθένεια η οποία επικρατεί πάντοτε στον άνθρωπο. Αυτό που λέγει να ερευνήσω, να μάθω, να δω. Γιατί να μην ξέρω. Να δω κι αυτό, να το δω κι αυτό, να το κάνω. Η περιέργεια. Αυτή η περιέργεια μας έχει φάει. Αυτή η περιέργεια του ανθρώπου. Σήμερα ο άνθρωπος κάθεται στο σπίτι του, περίεργος ποιος εμπήκε στο διπλανό σπίτι. Περίεργος αν αργώνιασε την κόρη του ο γείτονας. Περίεργος αν έκτισε σπίτι. Περίεργος αν εμόρφωσε το παιδί του. Περίεργος τι κάνει. Που πήγε τα λεφτά. Περιέργεια. Φοβερή περιέργεια. Η περιέργεια ήταν αυτή η οποία μας έφερε από τον Παράδεισο. Περιέργεια είναι η Εύα. Γιατί να μην πάω εκεί. Ήτανε δε το δέντρο αυτό τόσο όμορφο, τόσο ωραίο, με καρπούς γλυκητά τους. Και οι πατέρες της Εκκλησίας ρέπουν πάντοτε προς τη Σική. Ότι η Σική έχει μεγάλα φύλλα και το σίκον είναι πολύ γλυκή. Πολύ ευγεστό. Οπότε ο διάβολος εμπήκε μέσα στο δέντρο με μορφή φιδιού. Το φίδι ήταν το πιο ήρεμο από όλα τα δημιουργήματα του Θεού. Και μπαίνει ο διάβολος μέσα στο φίδι και την ώρα που έψαχνε η Εύα να δει τι γίνεται, εκείνη τη στιγμή παρουσιάζεται και τη λέει, τι βλέπεις, βλέπεις αυτό που σου είπε ο Θεός να μην φάεις. Όταν φάεις από αυτό θα γίνεις και εσύ Θεός, μην το άκουσες. Βλέπετε το ψεύδος πως είναι, βλέπετε ο φθόνος πως είναι, βλέπετε πως κυβερνάει ο διάβολος με αυτόν τον τρόπο. Μάθε τι γίνεται στο διπλανό σπίτι. Είχε μία περίπτωση ενός ο οποίος θέλησε να εξομολογηθεί και ανέβηκε στην κορυφή του βουνού που είχε έναν Άγιο Ναυτική να εξομολογηθεί. Όταν ανέβηκε εκεί πάνω έπεσε στα πόδια του πνευματικού και του έλεγε τις αμαρτίες του. Και ο πνευματικός του έλεγε, σε συγχωρεί ο Θεός. Έλεγε δεύτερη, σε συγχωρεί ο Θεός. Έλεγε τρίτη, σε συγχωρεί ο Θεός. Έφτασε σε ένα σημείο και λέει, γέροντα μου λέγει, στο διπλανό το σπίτι μου υπήρχε ένας ο οποίος είχε 5 κόρες και εγώ είχα μόνο 2. Εκείνος αραβόνιαζαν τη μία, πάντρευε την άλλη και έφτασαν στην πέμπτη και εγώ δεν είχα ταράξει από εκεί για τα παιδιά μου. Και εφήμωσα και συκοφάντησα τον αραβωνιαστικό και χώρισαν η κόρη. Α, του λέει, εδώ δεν σε συγχωρεί ο Θεός. Δεν με συγχωρεί ο Θεός που επόρνεψα, που εμίχευσα, που εσκότωσα και τούτο δεν με συγχωρεί. Αυτό δεν σε συγχωρεί, το λέει. Αυτός άρχισε να κλαίει, να οδύρεται και να παρακαλεί αυτόν τον γέροντα να το συγχωρήσει. Του λέει, άκουσε, για να σε συγχωρέσω
θα κατέβεις στην πόλη, θα πάρεις μια γκώτα και να ξεκινήσεις το βράδυ να μου τη φέρεις εδώ, αλλά καθαρισμένη, χωρίς να έχει ούτε ένα φτερό πάνω της. Και όταν μου τη φέρεις, θα σε συγχωρέσω. Οπότε πήγε, πήρε την κότα, την έσφαξε και άρχισε να τη μαδάει και να ανεβαίνει. Ανεβαίνει, όσο το ανέβηκε στο μοναστήρι, ήταν καθαρισμένη κότα. Την έφερε στο γέροντα, του λέει, την έφερα όπως μου είπες. Δεν τελειώσαμε ακόμη, του λέει. Γιατί θα στραφείς πίσω, του λέει, να πας να μαζέψεις όλα τα φτερά τα οποία έβγαλες από την κότα. Κατεβαίνει αυτός πάλι για να προσπαθήσει να βρει τα φτερά, αλλά χειμωνιάτικη μέρα, αέρας πολλής, εξαφάνισε όλα τα πουλιά. Δεν υπήρχε ούτε ένα φτερό. Στράφηκε πίσω, του λέει, γέροντά μου, δεν βρήκα φτερά. Τα λόγια που είπες για την κόρη του γειτόνου σου, πού πήγανε? Πήγαινε να τα μαζέψεις τώρα, του λέει. Κατάλαβε το λάθος του, έκλαψε, εθρύνησε, υπέφερε, συγχωρέθηκε και ο Θεός τον έβαλε στη βασιλεία του την Επουράνη. Αδερφοί μου, δεν είναι μικρό το κακό. Όταν μπει ο διάβολος και συκοφαντήσει, τότε η συκοφαντία είναι φοβερή. Τον Χριστόν μας τον εσυκοφάντησαν οι Εβραίοι ότι ήταν πλάνος. Και μάλιστα όταν τον ακούσαμε και έλεγε ότι τούτον τον ναό, τον οποίο χτίσαμε 46 χρόνια και μισό, εκείνον μπορεί να τον κατακριμνήσει και να τον χτίσει σε 3 μέρες. Αυτό το ακούσαμε από το στόμα του και είναι πλάνος, πλανή τον κόσμο. Πλάκη μου, συγγνώμη την αρχή σας. Να μην είστε καλά, θα φύγω γιατί υπάρχει λόγος, έτσι. Να πάει στο καλό. Να πούμε άλλη φορά. Γεια σας, μέρα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά όλοι. Ο Χριστός μας μιλούσε για τον ναό του, το σώμα του. Μην ξεχνούμε δε ότι κάθε ένας από εμάς είμεθα ναός του Θεού, δηλαδή εκκλησία του Θεού. Μην νομίζεις ότι το σώμα σου είναι δικό σου. Ούκ είδατε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι εμείς ναός Θεού εστέ, ότι είστε ναός του Θεού και ο Θεός ενοικεί εν ημί και ο Θεός κατοικά μέσα σας. Δεν το ξέρετε αυτό το πράγμα? Δεν γνωρίζετε ότι είστε ναός δικός μου και ήτης των ναών του Θεού, φθήρη του τον ο Θεός? Και όποιος μαγαρίζει τον ναό μου, λέγει, θα τον εξαφανίσω προηγουμένως εγώ. Γι' αυτό δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλω κάνω. Δεν μπορείς. Αν εβαπτίστηκες στον Χριστό, όσοι εβαπτίστε στον Χριστό, λέει, Χριστό αναδύσαστε. Εφόσον εβαπτίστηκες στον Χριστό, είσαι του Χριστού. Δεν είσαι ουδέτερος. Δεν είσαι εκτός του Χριστού. Εφόσον είσαι στον Χριστό, οφείλεις να κάνεις αυτό που λέει ο Χριστός. Εντάξει, να ξεγράψεις τον Χριστό, να το διώξεις, αρνούμε τα πάντα και κάνω ό,τι θέλω. Υγοράστητε γάρ τιμής. Υγοράστητε γάρ τιμής, τιμής αίματος θεϊκού, λέει, όχι λόγια, αίματος θεϊκού. Εκεί λοιπόν η Εύα, όταν άκουσε ότι θα γίνει Θεός, βέβαια, τι από γυναίκα να γίνω Θεός, μεγάλο πράγμα. Έχαψε, που λέμε, το ψέμα του διαβόλου, διότι πατήρ του ψεύδους εστίν ο διάβολος. Δεν λέγει καλόν ποτέ, δεν λέγει αλήθεια ποτέ. Καμιά φορά θα την πει, αλλά με σκοπόν άλλο. Οπότε ξεγέλασαν την Εύα
πήραν από τον καρπό, έφαγε, αλλά μόλις τον έφαγε, άρχισε η ανάποδη μέτρηση. Άρχισαν οι έλεγχοι, άρχισαν ο αδέκαστος κριτής. Καθένας από εμάς έχουμε έναν κριτή, ο οποίος δεν μπορεί να τον σβήσει κανένα. Είναι η συνείδηση. Η συνείδηση. Εάν λείψει η συνείδηση, λείπει ο Θεός. Αν λείψει ο Θεός, λείπει η συνείδηση. Αυτή η συνείδηση, η οποία σε ελέγχει, γίνεται μαχαίρι δίστομο, το οποίο σε κόβει κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Οπότε φεύγει και πάει στον άντρα. Ξέρεις, του λέγει, τι έκανα σήμερα, τι έκανες. Έφαγα από τον καρπό εκείνο που μας απεγόρευσε ο Θεός. Αλλά και πώς μας απεγόρευσε, λέει, εγώ τι έπαθα, έπαθα τίποτα, λέει. Δεν τρως και εσύ να δεις τι ωραίος που είναι. Και αρχίζει να παραπλανεί τον Αδάμ. Πέφτει και ο Αδάμ στην αμαρτία, τρώει και αυτός και τότε εμφανίζεται ο Θεός. Ακούει τα βήματά του ο Αδάμ. Του λέει, Αδάμ, πού είσαι? Φωνάζει ο Θεός, Αδάμ, πού είσαι? Μα εσύ έκανες τόσα για μένα, τόση αγάπη είχες για μένα. Τώρα τι συνέβηκε? Μήπως παρέβηκε στην εντολή μου? Εγώ, του λέει, εγώ δεν παρέβηκα την εντολή σου, η γυναίκα που μου έδωσες. Μπράβο. Για να δούμε παρακάτω. Πάει στην Εύα. Εύα, γιατί παρέβηκε στην εντολή μου? Εγώ. Όφης με πάτησε. Ώστε είστε ελεύθεροι. Το λοιπόν. Αρχίζει η τιμωρία. Ισμέν το φίδι του είπε να σύρεσαι με την κοιλία σου επί της γης και να τρως χώμα από τη γη. Εις την Εύαν της είπε, εις τον διάβολο του είπε ότι έχεις κατάρα από εμένα. Είσαι επικατάρατος, του λέει. Σε καταρώμα. Πήγαινε στην Εύαν, της βάζει τιμωρία. Εσύ, της λέει, να γεννάς τα τέκνα σου με πόνους και με λύπες. Έρχεται ο Απόστολος Παύλος και λέει, όλα κι αν τα κάνει η γυναίκα, αν χτίζει εκκλησίες, αν επισκέπτεται ασθενείς, αν κάνει ελεημοσύνες, αν προσεύχεται, αν νηστεύει, δεν σώζεται, δεν σώζεται, ημι μόνο με έναν τρόπο. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? Δια της τεκνογωνίας. Ώστε υπάρχουν οι μητέρες οι οποίες δεν γεννούν, δεν γεννούν, αυτές τα σε λέει ο Θεός, δι' άλλου τρόπου. Υπάρχουν όμως γυναίκες που γεννούν και άλλες τα σκοτώνουν και άλλες δεν θέλουν να γεννήσουν χρησιμοποιώντας φοβερούς διαβολικούς τρόπους για να μην γεννήσουν παιδί. Να ξέρει η μητέρα αυτή ότι δεν πρόκειται να σωθεί, διότι το Ευαγγέλιο του Θεού δεν μπορεί να λείψει ιώτα ένι μια κεραία. Ούτε ένα κόμμα, ούτε μια ανωτελεία μπορεί να λείψει από τον νόμο του Θεού. Όλα θα γίνουν όπως τα είπε ο Θεός. Και όπως βρέχω, λέγει, τον βροχή, και η βροχή γίνεται, λέγει, αιτία για να ζήσει το δέντρο και να κάνει καρπούς, λέγει. Έτσι και τα λόγια μου, λέγει, όπως τα είπα, θα γίνουν, λέγει, και δεν θα παρέλθει κανέναν από ό,τι υποσχέθηκα εγώ. Ο λόγος μου, λέει, ουμή παρέλθει. Τα πάντα μπορεί να παρέλθουν, ο λόγος μου δεν παρέρχεται, λέει. Ό,τι είπα θα γίνει. Και τότε τι θα πει η γυναίκα αυτή, η οποία δεν γεννά παιδιά? Η γυναίκα αυτή της αρέσει να έχει σκυλάκια, να έχει καναρινάκια, να έχει πιθήκους, να έχει... Ό,τι φαντάς, φίδια, βάζουν φίδια τώρα μες στα σπίτια. Ό,τι θες, έχει από αυτά μες στο σπίτι, μόνο το Θεό δεν θέλει. Κατάντημα φοβερό. Φεύγουμε και από αυτό το θέμα, για να έρθουμε να δούμε τον Κύριό μας, γιατί τον εσταύρωσα. Τον εσταύρωσα, λέγει,
δια φθόνου, φθόνου εσταύρωσα τον Κύριο. Τον εφθόνησαν και τον εσταύρωσα, λέγει, δια να μην ακούεται ο λόγος του. Πάνω σε αυτό θα σας πω ένα το οποίο συνέβηκε, αδερφοί μου, και να τελειώσω. Ευρισκόμεθα στην εποχή προτού έρθει ο Απόστολος Παύλος να κηρύξει στην Αθήνα μετάνοια και σωτηρία. Στην Αθήνα υπήρχε ένας περιώνυμος άνθρωπος, ο οποίος ήταν φιλόσοφος, ο οποίος ήταν αστρολόγος, ο οποίος ήταν φοβερά μορφωμένος και ονομαζόταν Λεόντιος. Αυτός ο Λεόντιος είχε δύο παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Όταν επρόκειτο να πεθάνει, έκανε μία διαθήκη. Και όσα είχε, τα έδωκε στο αγόρι και στην κόρη δεν έδωσε ούτε σπιθαμή γης. Η κόρη του ονομαζόταν Αθηναΐδα. Βρισκόμαστε ακόμη μέσα στην εποχή που ήσταν ειδωλολάτρες τα πάντα. Οπότε η Αθηναΐδα επήρε από τον πατέρα, από τα γονίδια του πατέρα, ήταν πανέξυπνη, ήταν πανέμορφη. Ήξερε φιλοσοφία, ήξερε ό,τι είχε την τότε εποχή, τα περνούσαν από τα χείλη της. Οπότε γυρίζει στον αδερφό και λέει, αδερφέ μου, και αν ο πατέρας με ξέχασε, σε παρακαλώ, μη με αδικήσεις. Είμαι κι εγώ αδερφή σου. Θα μου δώσεις και εμένα από τα χτήματα και από την περιουσία που μας άφησε ο πατέρας. Αποκλείεται, λέει, δεν σου δίδω τίποτα. Η διαθήκη που έκανε την έκανε για μένα. Εκάλεσε δικηγόρους, εκάλεσε δικαστές, εκάλεσε τον νόμο, εκάλεσε τα πάντα. Δεν βρήκε παρηγορία. Ξεκίνησε τότε και πήγε στην Κωνσταντινούπολη, στον βασιλέα, ο οποίος ήταν αυτοκράτορ τότε, ο Θεοδόσιος. Όταν επήγαινε εκεί, επήγε ίσα στο παλάτι. Μπήκε μέσα στο παλάτι και την υπεδέχθηκε μία γυναίκα. Ήταν η αδερφή του Θεοδοσίου, η οποία ονομαζόταν Πουλχερία. Η τρόπη της ήταν τόσο ευγενική της κόρης αυτής του Λεοντίου. Ήταν τόσο πρόσχαρη, ήταν τόσο πανέμορφη, ούτως ώστε η Πουλχερία είπε, αυτή θα τη δώσω στο γιο μου. Την παίρνει, τη συστήνει στο γιο, ο γιος έμενε κατοθουσιασμένος, δέχεται η Πουλχερία να δώσει και την βάπτιση στην κόρη αυτή, να την κάνει χριστιανή και να είναι η γυναίκα του γιού της. Βαπτίζεται η Αθηναΐδα και ονομάζεται Ευδοκία. Η Ευδοκία λοιπόν μέσα στο παλάτι από την αδικία του πατέρα εις την δικαιοσύνη του Θεού. Πού την ανέβασε ο Θεός? Από κληρονόμων ενός ανδρός έγινε κληρονόμος ενός βασιλείου. Χαρά μεγάλη στο βασίλειο. Η χαρά ήταν τόσο μεγάλη που δεν άντεξε ο διάβολος. Διότι εκεί που υπάρχει χαρά δεν μπορεί να υπάρχει ο διάβολος. Ή θα αφανίσει τη χαρά και θα γίνει κυρίαρχος, ή θα είναι μακριά από το σπίτι αυτό. Στη μεγάλη χαρά αυτή, η Ευδοκία
συνεδέθηκε με ένα ο οποίος ήταν και αυτός μεγάλης μορφώσεως άνθρωπος. Ήταν μορφωμένος φυσικός, αστρολόγος, μαθηματικός. Είχε μεγάλη μόρφωση, μεγάλη μόρφωση. Και ονομαζόταν Παυλίνος. Ο Παυλίνος έχουν μόρφωση μεγάλη, η Ευδοκία έχουσα μόρφωση μεγάλη. Συζητούσαν τα της μορφώσεώς των, τα της επιστήμης των και περνούσαν χαριτωμένα. Γνωστός τότε ο Παυλίνος στον Θεοδόσιο, γνωστή η Ευδοκία, και περνούσαν χαριτωμένα. Έλα όμως που ήταν ο διάβολος, ο οποίος ευθόνησε, πετάγεται το στόμα το απείλωτο, το βρωμερό, το ακάθαρτο, το συκοφάντικο και πάει στον Θεοδόσιο και του λέει, πρόσεξε, η γυναίκα σου σε απατά. Γιατί? Διότι έχει πάντοτε σύνδεσμο με τον Παυλίνο. Ο Θεοδόσιος δεν το έχω ανεψένα, αλλά άρχισε αμέσως η αμφιβολία. Τι γίνεται, είναι σωστό που μου λέει ή είναι λάθος, είναι αλήθεια ή είναι ψέμα, είναι συκοφαντία ή είναι κάτι το οποίο γίνεται. Τις ημέρες εκείνες επισκέπτονται τον βασιλέα ένα ανδρόγυνο από τους υπηκόους του και του παίρνει ένα μεγάλο μήλο, πρωτοφανής, ωραιότατο μήλο. Ο Θεοδόσιος τον δίδει στην Ευδοκία, στη γυναίκα του. Η Ευδοκία μαθαίνει ότι ο Παυλίνος είναι άρρωστος στο κρεβάτι στο νοσοκομείο. Πηγαίνει να του κάνει επίσκεψη και του αφήνει το μήλο. Προσέχετε να δείτε πώς ο διάβολος επεμβαίνει από τη μία από την άλλη, πώς τα πλέκει, πώς τα κάνει, πώς τα φέρνει. Επήγαινε ο Παυλίνος στην ασθένειά του στο νοσοκομείο και πάει ο Θεοδόσιος Αυτοκράτορα να τον επισκεφθεί. Όταν επήγαινε εκεί βλέπει το μήλο που έδωκε της γυναικός του, της Ευδοκίας. Ως Θεότος μου είπαν όλα είναι σωστά, όλα είναι σωστά, δεν φεύγει τίποτε. Φεύγει και πάει φορτουνιασμένο στο παλάτι, φωνάζει τη γυναίκα του και τη λέει, γυναίκα, σου έδωσα ένα μήλο, δεν μου το δίδεις. Θέλεις από το φόβο της, θέλεις από επίρρεια του διαβόλου, θέλεις από την κακιά ώρα. Δεν του ομολόγησαν ότι αυτό έχω κάνει. Τη λέγει, μήπως το έδωκες στον Παυλίνο. Όχι, λέει. Εδώ είπαμε ότι η γυναίκα φοβισμένη, εφοβήθηκε
παρουσιάσει την αγάπη της που είχε με τον άνθρωπο, την αθώαν αγάπη, την αθώαν, όχι την πονηρά. Διότι υπάρχουν δύο αγάπες, μια πονηρή και μια αγαθή. Υπάρχουν δύο χαμόγελα, ένα γλυκί και ένα πονηρό. Υπάρχουν δύο βλέμματα, ένα αθώο και ένα πονηρό. Υπάρχει ο άνθρωπος ο οποίος είναι παμπόνηρος, υπάρχει και ο άνθρωπος ο οποίος είναι αυθόρμητος. Αυθόρμητος. Σε αγκαλιάζει, σε φιλεί, αλλά είναι αυθόρμητος. Αυθόρμητος ήταν ο Απόστολος Πέτρος. Εκείνος ήταν πολύ αυθόρμητος, με μεγάλη φανταστική αυθορματισμό που είχε. Θυμηθείτε μέσα στον κήπο της Γεστημανή, όταν πιάσαν τον Χριστό μας, ο Απόστολος Πέτρος είχε τόσο αυθορμητισμό που πάει και αρπάζει τον δούλον του αρχιερέως, τον Μάρκο, τον γονατίζει χάμω, βγάζει το μαχαίρι και αντί να του κόψει το λαιμό, του έκοψε τα αυτή. Όταν του έκοψε τα αυτή, βλέπει ο Κύριος μας, του λέει, Πέτρε, τι έκανες. Μάχεραν έδωκες, μάχερα θα λάβεις. Είναι αυτό το οποίο συμβαίνει με τις μητέρες που σκοτώνουν τα παιδιά τους και με τους άντρες που πάνε στους γιατρούς και σκοτώνουν τα παιδιά τους και μετά γίνεται ένα δυστυχήμα και πάει όλη η οικογένεια. Μάχερα ανέδωκες, μάχερα θα λάβεις. Τι κάνει τότε ο Θεοδόσιος. Της λέγει, τούτο είναι το μήλο που σου έδωσα, της το δείχνει. Σε ποιον το έδωκες? Στο φίλο σου. Το λοιπόν, διαταγή. Ο μεν Παυλίνος, ο αθώος άνθρωπος, να αποκεφαλιστεί πάνω στο κρεβάτι που ήταν. Και τον αποκεφαλίζει. Η δε Ευδοκία χωρίζεται από το παλάτι, της φοράει τα μαύρα ράσα και της στέλνει στα Ιεροσόλυμα μοναχή μέσα σε ένα μοναστήρι. Και εκεί που υπήρχε η χαρά και η ευλογία, εκεί που είχαν τα πάντα γελούσαν, εκεί που ήταν όλα όμορφα και ωραία, δια του φθόνου έγινε αυτό το μεγάλο κακό. Αδερφοί μου, μπορείτε να καταλάβετε τι θα πει φθόνος, μπορείτε να καταλάβετε τι θα πει μαγεία, μπορείτε να καταλάβετε τι θα γίνει μέσα σε αυτόν τον τόπο που ονομάζεται Πύργος, που είναι η ατσίγκανη μέσα, ότι υπάρχουν όλες οι μαγείες. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Εκεί οργιάζει η μαγεία. Διότι οι τσιγκάνοι δεν ζουν τίποτε με τίποτε άλλο, μόνο με τις μαγείες. Πάνε ξεγελούν τον κόσμο, θα σου δώσω εγώ εκείνο, θα σου κάνω αυτό εγώ. Φτάνει να μου δώσεις τόσα, φτάνει να μου δώσεις τόσα. Θυμούμαι που ήρθε μία και μου έφερε αυτό το μήνυμα. Εξομολογήθηκε, λέει. Άσε μου, λέει, παππούλη μου, έμπλεξαμε μια μάγισσα, λέει, και μου έφαγε 7 εκατομμύρια δραχμές. Και αφού δεν είχα τίποτε άλλο, της λέγω, άντε να πας στην όργη του Θεού, να πας, λέει. Την έδιωξα, λέει, αλλά τα χρήματα πήγανε. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αδερφοί μου, είπαμε αρκετά με τη χάρη του Θεού μας, εφτάσαμε σε ένα σημείο, επισφραγίσαμε τα όλα με το παράδειγμα του μοναστηριού, με το συκοφάντιν των γείτονα. Είπαμε και τούτο το μεγάλο παράδειγμα το οποίο έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας και το φανερώνουν στον κόσμο. Και εμείς θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας, ή ο οφθαλμός σου πονηρός, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεστε. Ή ο οφθαλμός σου απλούς, όλο το σώμα σου φωτεινώνεστε. Να έχουμε τα ματάκια μας απλά, απονήρευτα. Και ο Παναγκαθωστός που είναι από ψηλά θα μας δώσει τη χάρη του να ζήσουμε σε αυτόν τον κόσμο καλά και στην Βασιλεία του Τηλεπουράνιου να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Αμήν. Αμήν.